Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η άτυχη Ρωσίδα με τρεις άλλους συμπατριώτες της κατευθυνόταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα προς τη Λεμεσό. Ξαφνικά το αυτοκίνητο παρεξέκλεινε τη πορεία του από υπερβολική πιθανόν ταχύτητα και προσέκρουσε βία σε κυπαρίσι για να κινητοποιηθεί στη συνέχεια στη μέση του δρόμου. Από το χτύπημα η 45χρονη Ρωσίδα που καθόταν στο πίσω κάθισμα ...εξφενδονίστηκε και βρέθηκε νεκρή σε παρακείμενο χαντάκι. Ζουρκούμαστε με το τραχόνι προ τη Λεμεζόν, είδαμε σκόνη μέσα στο δρόμο, σταματήσαμε. Ε, ένα αυτοκίνητο χτυπημένο μέσα στη μέση του δρόμου. Ο 36χρονος οδηγός του αυτοκίνητου και η 18χρονη κόρη του θύματος τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λεμεσού όπου κρατήθηκαν για νοσηλεία. Ο συνοδηγός του μοιραίου αυτοκίνητου για άγνωστο λόγο εξαφανίστηκε τρέχοντας στα χωράφια. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε τραυματισμένος. Όπω εξήγησε στου αστυνομικού, πανικοβλήθηκε όταν αντίκρισε τους συμπατριώτες του συμπατριώτε του τραυματισμένου. Ο οδηγό του αυτοκίνητου, όταν εξήλθε του νοσοκομείου, συνελήφθηκε, αφού από έλεγχο άλκοτες που έγινε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.